Έκτακτο μέρισμα συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται έως την Παρασκευή στους περσινούς δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, κατοίκους των νομών της χώρας που δοκιμάζονται περισσότερο από το ψύχος και περιλαμβάνονται στην Α ζώνη. Το έκτακτο μέρισμα αφορά τους κατοίκους των ορεινών νομών Γρεβενών, Εύρου Ιωαννίνων, Ευρυτανίας Δράμας, Καστοριάς Κοζάνης, Σερών και Φλωρίνης. Τα χρήματα θα δοθούν με διαδικασίες εξπρές στους δικαιούχους του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης που είχαν υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση την περασμένη σεζόν. Ειδικότερα, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και της Υφυπουργού Κατερίνας Παπανάτσιου, αλλάζει αναδρομικά το επίδομα θέρμανσης της περασμένης περίοδου 2016-2017 για τις ορεινές και βόρειες περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Α ζώνη. Και από 25 λεπτά το λίτρο αυξάνεται κατά 50% στα 37,5 λεπτά. Η διαφορά των 12,5 λεπτών ανά λίτρο θα πιστωθεί στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου και οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Για το επίδομα θέρμανσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών Χρήστος Μέγκλας είχε απευθυνθεί στους αρμόδιους υπουργούς με επιστολή, ζητώντας να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση μείωση στο επίδομα για τον νομό Σερών. Είναι κάτι καινούργιο για μας. Ναι. Εμείς μας είναι αδιανόητο στον νομό Σερών που έχουμε διαφορά θερμοκρασίας τουλάχιστον 10 βαθμών από πολλές περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδος, ναι, ειδικά Αθήνα και νησιά. Μας είναι αδιανόητο να μην παίρνουμε κάτι το διαφορετικό, δηλαδή ένα υψηλό επίδομα για να καλύψουμε το 1/4 του κόστους που έχουμε σε πετρελαίο θέρμανσης. Εμείς είπαμε ότι με αυτό που πήραμε πέρυσι, ναι, δηλαδή έως 625 ευρώ που δόθηκε στις οικογένειες με παιδιά, τα 625 ευρώ είναι το 1/4 κατά τη δική μας άποψη του κόστους που επιβαρύνεται μια οικογένεια, δηλαδή πάνω από 2.000 ευρώ καταναλώνει πετρέλαιο για να συσταθεί μια οικογένεια στις Σέρες. Στην Αθήνα με 500 ευρώ μπορεί και με 0. Ενώ πέρυσι δόθηκαν 110 εκατομμύρια ευρώ έκτακτο επίδομα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Φέτος, για κάποιους λόγους που δεν τους ξέρω, μειώνεται για την παιδιά στα μισά χρήματα. Δηλαδή θα δοθούν μόνο 55 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και επειδή αντί να παίρνεις 625 ευρώ που πήρε ο ανώτερος στις Σέρες, φέτος θα πάρει τα 312,5. Δίνει κάτι μισά. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο ψηφίστηκε. Θα πάρουν όλοι τα μισά. Ναι. Βέβαια στις Σέρες είναι τα 312. Σε κάποιες άλλες περιοχές είναι λιγότερο. Ναι. Γι' αυτό ευτυχώς στο τέλος το σώσαν και είπανε θα δώσουμε μία εξτρά επιδότηση στους 7 νομούς αυτούς. Ναι. Τώρα, αύριο κιόλα, μέσα στη χρονιά του 2017. Αύριο, ναι. Ναι, θα το δώσουμε για τα περσινά, για να καλυφθεί η ζημιά της επόμενης χρονιάς.